Να πάμε στην Ίσυρο. Λοιπόν, Μαρία, να σε αποδεσμεύσω. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε λίγο να προλάβουμε εκεί τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο, και να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το μεγάλο στόχο της Νησίρου να ενταχθεί στο δίκτυο γεωπάρκων. Όλη η Ελλάδα βρίσκεται με το βλέμμα εκεί. Μια όμορφη προσπάθεια. Χρειάζεται τη στήριξη. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας από την Ίσυρο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για δώστε μας τις τελευταίες εξελίξεις. Έχετε ξεκινήσει μια όμορφη προσπάθεια. Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια περίπου μαζί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο για να ενταχθεί η Ίσυρο στα γεωπάρκα της UNESCO. Πολλή δουλειά, πολλοί σκόπος, μεγάλη προσπάθεια. Την περασμένη εβδομάδα έφτασαν εδώ οι κριτές της UNESCO, οι οποίοι ήλεξαν τα πάντα το ό,τι μας είχαν ζητήσει για την Ίσυρο, και τώρα είμαστε σε αναμονή και αντιλαμβάνομαι ότι 9 με 10 Δεκεμβρίου που θα γίνει η συνάντηση στο Παρίσι με τους εκπροσώπους της UNESCO, δεν θα βγει ακριβώς η απόφαση, αλλά θα είναι η πρώτη κρίση και νομίζω ότι θα είναι και η κρίση που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση της της Επιτροπής για την ένταξη της Νησίρου στα γεωπάρκα της UNESCO. Μάλιστα. Γενικά, στόχος είναι η ένταξη και βέβαια πολλαπλά τα ωφέλη όχι μόνο για το νησί σας, αλλά για την Ελλάδα γενικότερα. Έτσι ακριβώς, τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Πρώτα για την Ίσυρο, η Ίσυρος γίνεται γνωστή παγκοσμίως στην UNESCO. Θα έχουμε επισκέπτες περισσότερους και υποθέτω και υψηλότερο επίπεδο. Και ταυτόχρονα παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Ταυτόχρονα, επειδή ζούμε περιοχή στο Νότιο Αιγαίο, είμαστε παραμεθόριος περιοχή δίπλα στην Τουρκία, και με τις τελευταίες προκλήσεις δυστυχώς του γείτονά μας, νομίζω αυτό το θέμα γίνεται και εθνικό, διότι όλη η περιοχή αυτή θα ενταχθεί στα γεωπάρκα της UNESCO και νομίζω παίζει και σημαντικό ρόλο στην πολιτική της χώρας απέναντι στη γείτονά μας. Δήμαρχε, ένα γρήγορο μήνυμα της Νησίρου εδώ στην Κρήτη, ποιο είναι, και με αυτό να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ που μας καλέσετε σήμερα. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα είμαστε μέλη του γεωπάρκου και θα βοηθήσει όλη την Ελλάδα μας και ιδιαίτερα τον Νότιο Αιγαίο. Και με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε.